Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Γκριτζιά της καρδιάς σας και σήμερα δεν θα κάνουμε unboxing, δεν θα ανοίξουμε κάποιο προϊόν ή οτιδήποτε. Σήμερα θα... βασικά να σας το πω αλλιώς. Η αφορμή για το συγκεκριμένο το βίντεο είναι ένα άνθρωπο που διάβασα σε μία σελίδα ε, στο ίντερνετ μεγάλη όσον αφορά την επισκεψιμότητα και γενικότερα από τις μεγαλύτερες του χώρου και το άρθρο το συγκεκριμένο αφορούσε την κυκλοφορία του καινούργιου κινητού της Huawei, το Nova 9, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα ήταν λίγο πικρόχολα, να το πω έτσι, τα σχόλια και ο τρόπος που αναφερόντουσαν. Δεν με ενδιαφέρει το πώς αναφέρονται για την εταιρεία και ω προ την εταιρεία, γιατί στην τελική δεν είναι και δικιά μου. Ε, αλλά το συγκεκριμένο το άρθρο στάθηκε και η αφορμή για να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί εγώ προσωπικά θα σα μιλήσω από εμπειρία και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορώ και να πω αυτά τα πράγματα που θα σα πω. Είμαι ο Greek Jazz τη καρδιά σα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει πάμε να προχωρήσουμε ευθύ αμέσω με όλε τι πληροφορίε που έχω να σα αναφέρω. Όπως έχετε δει λοιπόν σε προηγούμενο βίντεο μου, έχω στα χέρια μου αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι το κινητό της Huawei, το Huawei Mate XS. Είναι μια συσκευή αναδιπλούμενη, είναι δηλαδή το αναδιπλούμενο, το τελευταίο αναδιπλούμενο το οποίο κυκλοφόρησε η Huawei στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα παγκοσμίω, γιατί μετά από αυτό έχει βγάλει και το Huawei Mate X2 αλλά έμεινε μόνο στην Κίνα. Το συγκεκριμένο το κινητό έχει πάνω το λειτουργικό το Android το 10, δεν έχει πάρει 11 και από ό,τι έχω καταλάβει προφανώς δεν προβλέπεται να πάρει το 12 λόγω των προβλημάτων που έχει η Huawei. Και επίση επάνω έχει το skin, να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν φανταστείτε ότι είναι το λειτουργικό επάνω στο λειτουργικό. Άρα δηλαδή το Android και από πάνω το EMUI που είναι όλε οι παραμετροποιήσει, να το πω έτσι, που έχει κάνει η Huawei για να μπορεί να παίζει καλύτερα στα κινητά τη. Αφορμή λοιπόν, όπω σα είπα, στάθηκε το άρθρο που διάβασα γιατί ήταν λίγο κακεντρεχέ και όχι κακέ τριχέ με την έννοια ότι μιλούσε άσχημα για την εταιρεία, γιατί όπω είπα και προηγουμένω δεν με ενδιαφέρει, α μιλήσω όπω θέλουν, δεν είναι δικιά μου η εταιρεία. Ε, απλά ήταν αυτό το μα θεωρούν χαζού και δεν μα το λένε και μα το κρύβουν ότι τα κινητά δεν έχουν πάνω Google Services. Ε, Λε και όλο το προηγούμενο διάστημα με το που ξεκίνησε να συμβαίνει αυτό το πράγμα με την Huawei δεν γράφανε όλοι γι' αυτό. Δεν αναφερόνταν όλε τι σελίδε για το συγκεκριμένο. Ε, ήταν η πρώτη φορά που το μαθαίναμε. Τώρα θα μου πει Κάποιοι δεν το ξέρουν ή κάποιοι δεν το θυμούνται. Το σέβομαι, το δέχομαι, το ακούω. Αλλά ίσως θα ήταν καλό να μην, είμαστε, να μην βγάζουμε τόσο χολή. Οπότε λοιπόν, εγώ θα σας πω την άποψή μου, όντας ένας χρήστης συσκευής της Huawei, η οποία δεν υποστηρίζει Google Services, άρα δηλαδή το βιώνω και όντας χρήστης, ο οποίος πρώτον τη συσκευή του την αγόρασε και όπως έχω πει πολλές φορές Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, πραγματικά αγοράζονται. Δεν μου τα δίνουν για να τα κάνω ε, review. Δεν τα χρησιμοποιώ για έναν μήνα, για μια εβδομάδα, για μια μέρα και μετά γυρνάω και λέω εντάξει, οκ, okay, το δουλέψαμε. Ας πούμε και ένα κολοκυφτικό σχόλιο ή ας βγάλουμε και ένα κολοκυφτικό βίντεο και μετά όλα καλά και το γυρνάω πίσω και επιστρέφω στο κινητό μου που συνήθως είναι και κάποιο iphone. Εγώ το δουλεύω. Εγώ το αγόρασα το επέλεξα, που σημαίνει ότι εξ αρχή γνώριζα τι όποιε δυσκολίε πιθανότητα να αντιμετωπίσω, όπω επίση γνώριζα και τι όποιε δυσκολίε πιθανότητα να μην αντιμετωπίσω. Άρα λοιπόν θα σα μιλήσω για όλα αυτά. Όπω είπαμε, το τηλέφωνο είναι με το Android το 10. Σαν πρώτη εικόνα, όσον αφορά την εκκίνηση, δεν καταλαβαίνει κάποιο κάποια διαφοροποίηση ω προ την χρήση είναι το κλασικό Android που ξέρουμε. Είναι το κλασικό μενού που ξέρουμε. Εάν κάποιος βέβαια γνωρίζει ότι αυτήν η συσκευή δεν έχει Google Services και είναι και λίγο σχετικό τώρα δεν σας λέω να είναι κάποιος που δεν έχει επαφή με όλο αυτό το κομμάτι, άρα και δικαιολογημένα ε, να μπερδεύεται, να χάνεται οτιδήποτε. Οι σχετικοί λοιπόν το παίρνουν και ίσω και να έχουν και μια φοβία. Εγώ δηλαδή προσωπικά είχα μια φοβία όπου λέω εντάξει, μπορεί να δουλέψει, άρα όλα καλά δεν έγινε κάτι, ή μπορεί να μην δουλέψει, άρα ε, πιθανότατα έχω χάσει τα λεφτά μου και τα έδωσα τζάμπα. Πάμε λοιπόν σαν πρώτη εικόνα. Η αίσθηση η αρχική που είχα όσον αφορά το κινητό, τη λειτουργία, το μενού, τα πάντα χωρί Google Services. Καμία διαφορά. Το κινητό δουλεύει άψογα. Δεν έχω καταλάβει καμία διαφοροποίηση, δεν έχω καταλάβει τίποτα που να με ενοχλεί, θα φτάσω σε αυτά που σκέφτεστε, γιατί μπορώ να υποθέσω τι είναι αυτό που σκέφτεστε, δεν έχω λοιπόν καταλάβει τίποτα που να με ενοχλεί και επίσης δεν έχω καταλάβει τίποτα που να μου λείπει. Σαν εμπειρία, σαν χρήση, δεν μου λείπει οτιδήποτε. Αν μπορώ να βρω κάτι το οποίο μου λείπει, είναι μόνο στην εφαρμογή του ημερολογίου, αλλά θα φτάσουμε σε αυτά. Άρα λοιπόν σαν πρώτη αίσθηση και σαν πρώτη εικόνα δεν αλλάζει τίποτα. Το κινητό είναι αυτό που ήξερα. Προηγουμένως είχα το P30 Pro, είχα δηλαδή Android, άρα έφυγα από το Android, συνέχισα με το Android, δεν έγινε και τίποτα. Όσον αφορά τις εφαρμογές, η συσκευή σαν συσκευή σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρεις τις εφαρμογές που είχες στην παλιά σου συσκευή στην καινούργια σου συσκευή. Αυτό γίνεται μέσω μιας ε, εφαρμογή στην οποία έχει δημιουργήσει η Huawei. Είναι φανταστείτε μία τύπου clone phone ή κάτι τέτοιο, κάπως έτσι λέγεται. Το συγκεκριμένο σου τραβάει όλες τις εφαρμογές που μπορεί, γιατί δεν μπορεί να τις τραβήξει όλες, καθότι δεν θα δουλεύουν αυτές που δεν ε, μπορούν λόγω έλλειψης Google Services, άρα σου τραβάει όλες τις υπόλοιπε εφαρμογές. Αυτό μας έχει ένα κινητό όταν τελειώσει Έτοιμο, δηλαδή μας έχει τραβήξει εφαρμογές, ε, τραγούδια, εικόνες, σημειώσεις, τις καταχωρήσεις στο ημερολόγιο, τις ρυθμίσεις των ε, email, τους λογαριασμούς, τα πάντα και μας τα περνάει κατευθείαν στο κινητό. Άρα λοιπόν, η πρώτη αίσθηση που έχεις αφού έχεις ολοκληρώσει την εκκίνηση, έχεις βάλει του κωδικού τα πάντα, είναι προφανώς μια οθόνη χάος γιατί έχεις όλες τις εφαρμογές τις οποίες πρέπει να βάλεις σε μια σειρά αλλά βλέπεις σχεδόν όλες τις εφαρμογές. Δεν θα δεις όπως αναμένεται το Gmail, δεν θα δεις επίσης το, το YouTube, δεν θα δεις γενικότερα τις εφαρμογές της Google, οι οποίες απαιτούν το, τα Google Services για να μπορούν να παίξουν. Το Google Maps, ας πούμε, δουλεύει κανονικά. Το Gmail δεν μπόρεσε να μεταφερθεί, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα γιατί όλα τα κινητά, ακόμα και αυτά που έχουν πάνω την εφαρμογή του Gmail, έχουν μια προεγκατεστημένη εφαρμογή η οποία διαχειρίζεται τα email. Άρα, αντί να έχει την εφαρμογή του Gmail, περνά το email σου κατευθείαν στην αντίστοιχη εφαρμογή που έχει το κινητό και όλα τα κινητά. Το τονίζω: Όλα τα κινητά επάνω και το email δουλεύει άψογα. Περνά εκεί πέρα λοιπόν όλε τι διευθύνσει για το email και όλα δουλεύουν κανονικότατα. Απλά αντί να ανοίξει το Gmail, ανοίξει τη σκέτη email που είναι η εφαρμογή του κινητού. Όσον αφορά το YouTube, εμένα σαν, σαν GreekGR δεν με ενόχλησε το ότι δεν υπάρχει εφαρμογή. Γιατί για να σα πω την αλήθεια, το ότι μπαίνω από τη σελίδα δεν μου είναι και κάτι. Μπήκα μία φορά, λόγκαρα, έβαλα του κωδικού μου, του έχει κρατήσει, του έχει αποθηκεύσει. Έχω κάνει μία συντόμευση τη σελίδα στην αρχική οθόνη και από εκεί και πέρα το πατάω, μπαίνω στο κινητό σαν κινητό μπορώ να παίξω βίντεο τα οποία εφόσον το υποστηρίζουν τα βίντεο έχω ανάλυση μέχρι 4K κάτι που η εφαρμογή δεν θυμάμαι αν το έδινε αλλά ίσως και να μην το έδινε γιατί διάβαζε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της συσκευή. οπότε σου έδινε το μέγιστο δυνατό που μπορούσε να παίξει η συσκευή ενώ σε αυτή την περίπτωση παίζω μέχρι 4K εγώ εδώ είμαι σούπερ ευχαριστημένος. Το μόνο που με πόρισε λίγο. Και όταν λέω με ταλαιπώρησε λίγο, δεν είναι τίποτα το τρομερό. Είναι το ημερολόγιο. Γιατί στο ημερολόγιο μου μετέφερε όλε τι καταχωρήσει που είχα από το P30 Pro, παρελθοντικέ και μελλοντικέ. Απλά, και αυτό είναι το σημείο που με δυσκολεύει, δεν μπορώ να βάλω μ, το διάστημα που εγώ θέλω όσον αφορά τις ειδοποίησεις. Γιατί έχω κάποιες ειδοποίησεις που θέλω να μου έρχεται η, να μου σκάει ενημέρωση ότι ξέρει τι έχει αυτό να κάνει ε, τόσε μέρες πριν. Δεν θέλω ε, να μου σκάει τύπου μια-δύο μέρε πριν που μου το δίνει σαν επιλογή. Μπορεί να θέλω να μου το βάλει 15 μέρε πριν. Μπορεί να θέλω να μου το βάλει 20 μέρε πριν και να μου το επαναλαμβάνει μετά στι 18, στι 15 και απλά να μου το επενθυμίζει. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω από την συσκευή. Γιατί η συσκευή έχει κάποιε συγκεκριμένε ε, ε, ρυθμίσεις ω προ το ημερολόγιο, τις οποίες θα δω αυτή τη στιγμή, αν κάνω προσθήκη υπενθύμηση, το μέγιστο μία εβδομάδα νωρίτερα. Αυτό είναι ίσως το μόνο που λίγο με ενοχλεί, όχι γιατί ποιος ξέρει τι, απλά υπό άλλες συνθήκες θα έπαινα στη σελίδα της Google, θα ρυθμίζα το πότε θέλω να μου κάνει ειδοποίηση και πότε να μου το επαναλαμβάνει μέσα από τη σελίδα, γιατί μέσα από τη σελίδα μπορείς να ρυθμίσεις και αρκετές ημέρες πριν και αυτό θα μου το συγχρόνιζε σε όλε τι συσκευέ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, αμεληταίο, να το πω έτσι, όσον αφορά το συγκεκριμένο. Γιατί, οκ, okay, απλά δημιουργεί μια καινούργια ειδοποίηση κάποιε μέρε πριν που θέλει και έχει και την άλλη που είχε. Δεν έγινε τίποτα, δεν άλλαξε τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο δεν έχω. Δεν έχω το bit, Δεν πειράζει. Το έχω πει και στο, και στο άλλο το βίντεο. Υπάρχει το TaxiPlon. Δεν έγινε κάτι σε αυτό. Netflix δουλεύει κανονικότατα, απλά δεν έχω 4K, δεν έχω ε, Full HD, παίζει νομίζω μέχρι 480. Όπως έχω πει και σε ένα από τα σχόλια που με είχαν ερωτήσει κάτι κάποια στιγμή για το Netflix, δεν, προσωπικά δεν καταναλώνω τόσο πολύ περιεχόμενο στο κινητό από βίντεο και τέτοια, αν αφαιρέσει κανείς στο YouTube. Άρα το κομμάτι του ότι παίζει σε standard definition δεν με ενοχλεί. Standard definition βέβαια Πλέον δεν έχω καταλάβει για το Netflix αν είναι τα 380p ή 720p. Για το YouTube, το Standard Definition πλέον είναι μέχρι το 720p. Amazon Prime παίζει κανονικότατα. χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα και σε αυτό δεν έχουμε κάποιο θέμα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, το Google Maps το έχουμε πει ότι παίζει κανονικά. Απλά δεν μπορώ να λογάρω στην, στο λογαριασμό μου, άρα δεν μπορώ να έχω τα αποθηκευμένα μου, αλλά. Η εφαρμογή λειτουργεί κανονικά. Αναζήτηση μπορώ να κάνω κανονικά στα ελληνικά, στα αγγλικά, για καταστήματα. Βλέπω κριτικέ. Μπορώ να ψάξω για μαγαζιά, για περιοχέ. Για τα πάντα. Με καθοδηγεί κανονικότητα. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα. Κανένα. Όσον αφορά τα παιχνίδια, προσωπικά δεν είμαι άνθρωπο που έπαιζε και παίζει πάρα πολλά παιχνίδια. Παίζω κάποια πολύ συγκεκριμένα. Το township είναι ένα από τα παιχνίδια για να το δω που παίζω, το οποίο υπάρχει κανονικότατα στο Huawei App Gallery, άρα δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα ως προς το συγκεκριμένο, γιατί απλά μπαίνουμε στο App Gallery και το κατεβάζουμε. Το Hustle Castle είναι ένα από τα άλλα τα παιχνίδια τα οποία παίζω, το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο στο Huawei App Gallery, άρα εδώ μπήκα από το Petal Maps, έψαξα για το παιχνίδι, το εγκατέστησα, κανονικότατα σαν εφαρμογή, λόγκαρα ε, απλά φρόντισα να συνδέσω το παιχνίδι με του λογαριασμού μου στην Apple, ούτω ώστε όταν κατεβάζω το παιχνίδι να πατήσω ότι θέλω να συνδεθώ με τον λογαριασμό μου στην Apple, να συνδεθώ, να μου ζητήσει να φορτώσει εκείνον τον λογαριασμό. Άρα πλέον όταν ανοίγω το παιχνίδι, είτε στο tablet που έχω το iPad, είτε στο κινητό, τα φορτώνει όλα κανονικά, τα συγχρονίζει όλα κανονικά. Απλά δεν μπορώ να αγοράσω πράγματα με χρήματα. Μπορώ να αγοράσω όμως κανονικά πράγματα στο Hustle Castle με διαμάντια ή οτιδήποτε και ακόμη ένα παιχνίδι τον Ανούλαιο που εντάξει okay, το κατέβασα και αυτό επίσης από το Petal Search και τελείωσε το θέμα εκεί πέρα. Ε, επίσης κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η εφαρμογή χαρτών του κινητού το Petal Maps που είναι της Huawei το οποίο ωστόσο βέβαια είναι μια... Ε, όπως λένε οι Αμερικάνοι, a ε, work in progress γιατί είναι μια εφαρμογή η οποία είναι απίστευτη έχει εκπληκτική καθοδήγηση ε, όταν το βάζουμε να μας πάει σε κάποιο μέρος γιατί έχει ελληνική φωνή, είναι λίγο τρομακτική γιατί είναι αντρική και είναι πάρα πολύ δυνατή αλλά σε κατευθύνει αναλωρίδα, νομίζω ότι χρησιμοποιεί την καθοδήγηση της TomTom -Tom, άρα οι χάρτες του είναι απίθανοι σίγουρα έχει κάποιες ελλείψεις γιατί δεν ενημερώνεται τόσο γρήγορα όσο το Google Maps σε καταστήματα ή σε πράγματα, αλλά αυτό είναι κάτι που το διορθώνουν και το τρέχουν. Εγώ έχω κάνει κάποιε αλλαγέ, κάποιε προσθήκε, κάποιε αφαιρέσει, κάποιε επισημάνσει για εταιρείε, καταστήματα, περιοχέ που κλείσανε, αλλάξανε, διορθωθήκανε και όλο αυτό το κομμάτι. Άρα και σε αυτό είμαστε μια χαρά. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, το κινητό είναι 5G. Η κοσμοτέ με την οποία εγώ το χρησιμοποιώ το κινητό στο 5G δεν το υποστηρίζει σαν συσκευή. Ωστόσο, τον ίδιο τον επεξεργαστή τον υποστηρίζει στο P40 Pro. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε 5G, τι κάνουμε. Παίρνουμε την καρτούλα μας, τη βάζουμε σε ένα από τα κινητά που υποστηρίζονται από τα δίκτυα που θέλουμε, από την κοσμοτέ, προκειμένου στη δική μου περίπτωση βασικά, εν προκειμένου στη δική μου περίπτωση, οκ. Okay. Ε, έβαλα την κάρτα μου εγώ προσωπικά σε μια συσκευή η οποία υποστηρίζεται από το δίκτυο ως προς το κομμάτι του 5G έστειλα το μήνυμα να ενεργοποιηθεί αφού μου ήρθε το απαντητικό ότι το δίκτυο έχει διαβάσει τη συσκευή και ότι θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ξανά έβαλα την καρτούλα στο κινητό και από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο δουλεύει άψογα, 5G παντού, ταχύτητε, απίθανες και έπαθα και πλάκα για να σας πω την αλήθεια γιατί φυσικά εκεί που το υποστήριζε το δίκτυο, έχω δει Κάποιοι ταχύτητε οι οποίε είναι 910 Mbps ή α πούμε και μια άλλη που είχα δει είναι στα 792. Γενικότερα έχω δει πάρα πολύ υψηλέ ταχύτητε, αλλά σαφώ και πάλι το λέω ότι θα πρέπει να το υποστηρίζει το δίκτυο στο σημείο εκεί πέρα που θα κάνουμε τον έλεγχο, αλλά και πάλι δεν έχω κανένα θέμα δεν θα με ικανοποιούσε ή δεν θα μου άρεσε πάρα πολύ να πιάνω μόνο το 4G εφόσον η συσκευή μπορεί να πιάσει 5G. Άρα, γιατί να μην το έχω. Αυτά είναι τα, τα βασικά. Αυτό ωστόσο που με τρέλανε γιατί το κινητό είναι με ένα διπλούμενη οθόνη είναι η πολυλειτουργικότητά του. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί είναι τρομερό το, το κομμάτι αυτό που έχει κάνει η Huawei ως προς το θέμα τη πολυλειτουργικότητα, με την έννοια ότι, α πούμε, αυτή τη στιγμή εγώ θα σα ανοίξω, ε, θα σας ανοίξω ένα browser. Θα ανοίξω εδώ επίση μια καινούργια σελίδα όπου θα πατήσω. Τι θα πατήσω, να, θα πατήσω να πάω στην Google, να μου ανοίξει αυτό. Θα ανοίξω εδώ από το πλάι. Ε, τι να σας ανοίξω, θα σας ανοίξω τους χάρτες, το Petal Maps. Θα έρθω λοιπόν τώρα εδώ, θα πατήσω αυτό επάνω. Τώρα έχω και τις δύο τις εφαρμογές ανοιχτές. Όπως βλέπετε μπορώ να λειτουργήσω το κάθε παράθυρο ξεχωριστά και μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Να μεγαλώσουμε το συγκεκριμένο, να πιάσουμε αυτό, να το φέρουμε εδώ και να έχουμε και τα δύο τα παράθυρα ανοιχτά και με τις δύο τις εφαρμογές να λειτουργούν κανονικότατα, να ψάχνουν τα πάντα κανονικότατα και πείτε ότι θέλουμε αυτό να το πάρουμε. Το πιάνουμε, το τρεβάμε, μας ανοίγει το άλλο από πάνω, μας κρατάει αυτό ή πείτε ότι το έχουμε εδώ και θέλουμε το συγκεκριμένο από εδώ που το έχουμε, από αυτή την πλευρά, όπως σας το έχω τώρα εγώ εδώ να το πάρω και να το μεταφέρω από την άλλη. Το πιάνω και το πάω από εδώ. Και πείτε ότι τώρα θέλω να ανοίξω ένα καινούριο. Να σας ανοίξω το... την αριθμομηχανή. Την ανοίγω. Θέλω να τη φέρω επάνω. Τη φέρνω εδώ. Το αλλάζω. Ξανα ανοίγω μια άλλη. Να ανοίξουμε πάλι το πρόγραμμα. Μας το ανοίγει. Θέλω να το φέρω εδώ. Το φέρνω εδώ. Και λειτουργεί έτσι. Και μπορώ να έχω το κορυφαίο, μπορώ να έχω τρεις εφαρμογές ανοιχτές. Και όπως βλέπετε, να παίζω με όλες. Θέλω να τη μικρύνω. Τώρα το μεγάλωσα, κατά λάθο. Άρα, έρχομαι εδώ. Θέλω λοιπόν αυτό εδώ, σαν εφαρμογή, να το κάνω ως για να το έχω στο πλάι. Παίρνω και το πατάω. Μου το βάζει εδώ πέρα στην ακρούλα, όπως βλέπετε. Το κρατάει για λίγο Ενεργώ και το θελώνει. Θέλω να την ξανανοίξω, το παίρνω, το ανοίγει, την ξανατραβάει. Θέλω να ξανανοίξω από εδώ, από το πλάι, τις εφαρμογές. Μου τα κάνει όλα. Γενικότερα εμένα αυτό το πράγμα με την πολυλειτουργικότητα και με όλες αυτές τις εφαρμογές που μπορώ να έχω ενεργές και ανοιχτές και να τις χρησιμοποιώ όλες παράλληλα με, με εντυπωσίασε απίστευτα, απίστευτα σε κάποιες εφαρμογές τύπου φωτογραφίες, email ή οτιδήποτε. Να σας το δείξω αυτό για να το δείτε. Θα ανοίξω τα email και θα πατήσω να δημιουργήσω ένα καινούριο email. Ωραία. Θα ανοίξω και τις φωτογραφίες και θα βάλω εδώ στις φωτογραφίες να θα βάλω αυτό. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ, σας το βάζω και στα δύο τα παράθυρα. Πιάνω τη φωτογραφία. Την περνάω και μου τη βάζει κατευθείαν στο email. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που κάνει. Ε, εννοείται ότι δεν το κάνει μόνο η, η Huawei. Από ό,τι μπορώ να φανταστώ, το κάνουν και οι υπόλοιπε εταιρείε, οι, οι υπόλοιπε εννοώντα τη Samsung, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία που να έχει αναδιπλούμενο αυτή τη στιγμή γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή η... η, πολυπλοκότητα, η... η, ευκολία βασικά, όχι η πολυπλοκότητα, αλλά όλο αυτό που μπορεί να τα έχει αυτά ανοιχτά, να μεταφέρει αυτό που κάναμε με τη φωτογραφία, μπορεί να το κάνει και με κείμενο. Γιατί μπορούμε να επιλέξουμε κείμενο, να το σύρουμε και να το μεταφέρουμε και να το πάμε κάπου Να τα πειράξει. Επίση, δουλεύει το Snapseed. Το Snapseed είναι η εφαρμογή τη Google για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τι φωτογραφίε. Κάτι το οποίο είναι απίθανο γιατί είναι μία από τις εφαρμογές που προσωπικά θα μου έλειπε πάρα πολύ. Δουλεύει ωστόσο και δουλεύει κανονικότατα. Δουλεύει χωρίς πρόβλημα. Όσον αφορά το, τις εφαρμογές στο πώς μπορούμε να τις κάνουμε update. Αν το, σας το δείξω, πέραν από το App Gallery, το οποίο αφού το ανοίξουμε και πάμε στο εγώ κάτω δεξιά, στι ενημερώσει. Εδώ, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν έχω κάτι και βλέπετε ότι λέει ότι όλε οι εφαρμογέ είναι ενημερωμένε. Υπό άλλε συνθήκε, εάν μου έδειχνε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιε εφαρμογέ για ενημέρωση, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μου έδειχνε εφαρμογέ οι οποίε είναι διαθέσιμε στο App Gallery και κάποιε εφαρμογέ οι οποίε δεν είναι διαθέσιμε στο App Gallery, ωστόσο τι διαβάζει και μου λέει ότι ξέρει τι, έχει και αυτέ τι εφαρμογέ οι οποίε και αυτέ χρειάζονται ενημέρωση. Άρα, τι κάνει, πατά ενημέρωση, σε μεταφέρει στο αντίστοιχο κατάστημα από τι οποίε τι κατεβάζει και σε καθιστά και όλα τελειώσαν εκεί πέρα. Εύκολα, χωρί πρόβλημα, χωρί ταλαιπωρία, χωρί να κάνουμε καμία διαδικασία τρελή ή οτιδήποτε. Και το άλλο, θέλουμε να καταστήσουμε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι διαθέσιμη στο Huawei App Gallery, αλλά μπορεί να λειτουργήσει στο κινητό. Όπω είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, πηγαίνουμε πίσω, ανοίγουμε την αναζήτηση Petal, μα πάει εδώ, πάμε εδώ πέρα πάνω, να καταστήσουμε μια εφαρμογή που μου έρθει τώρα στο μυαλό, τη UPIC, που είναι ουσιαστικά μια σελίδα διαμοιρασμού φωτογραφιών. Κάνουμε την αναζήτηση, πάμε στι εφαρμογές, το επιλέγουμε, δείτε βασικά λίγο εδώ πριν κάνουμε την εγκατάσταση, λέει εφαρμογές, you Δεξιά μας λέει Εγκατάσταση και ακριβώς κάτω από το όνομα της εφαρμογή μας λέει APK Pure. Το APK Pure είναι το κατάστημα από το οποίο θα το εγκαταστήσει. Άρα λοιπόν μας το ανοίγει και μας δείχνει τη σελίδα του καταστήματος. Εδώ μπορούμε να πατήσουμε Download APK ή μπορούμε να κάνουμε το αμέσως πιο εύκολο, να πατήσουμε Εγκατάσταση, να μα μεταφέρει απευθεία στη σελίδα, να μα κάνει λήψη, θα μας το διαβάσει θα μας διαβάσει την εφαρμογή, θα κάνει και έναν έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το εγκαθιστά, άνοιγμα κανονικά, τέλος και δουλεύει κανονικά. Άρα δηλαδή, όπως βλέπετε, το να εγκαταστήσει μια εφαρμογή σε ένα κινητό σαν αυτό, το οποίο δεν έχει τα Google Services, είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι τόσο απλό όσο το να μπει στο Google Play Store, να ψάξεις την εφαρμογή και να την εγκαταστήσεις από εκεί. Συνολικά, με όλη αυτή την, ε, τη χρήση, φανταστείτε ότι το κινητό εγώ το έχω περίπου από τα μέσα Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο διάστημα, όπου αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κάποια έλλειψη, ε, κάτι που να ενοχλήσει, κάτι που να πειράξει οτιδήποτε, θα το είχα καταλάβει, θα είχε βγει, θα με είχε ενοχλήσει, θα, θα μου είχε σπάσει τα νεύρα και γενικότερα, υπολογίστε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με το κινητό, ε, το πειράζει συνέχεια, Twitter δουλεύει κανονικά Facebook δεν ξέρω αν δουλεύει κανονικά, νομίζω δουλεύει γιατί ε, έχω δει κάποιου ανθρώπους οι οποίοι το λειτουργούν, ε, Instagram δουλεύει κανονικά, τις εφαρμογές δηλαδή αυτές εγώ τις έχω κανονικότατα ε, εδώ πέρα το LinkedIn επίση δουλεύει κανονικά, δεν μου βγάλανε κάποιο θέμα, απλά στο Twitter δεν έχω ειδοποιήσεις αν μου κάνουν κάποιο κάποια ειδοποίηση, κάποια επισήμανση, με ταγκάρουν κάπου ή οτιδήποτε, αυτό δεν το βλέπω. Στο Instagram δεν ξέρω γιατί με το που τα τα απενεργοποίησα όλα για να μην μου χτυπάει. Νομίζω όμω ότι χτυπάει. Δεν το θυμάμαι για να μπορέσω να σα τα απαντήσω. Ε, άρα συνολικά η εμπειρία μου που τρει μήνε και βάλε που το έχω είναι πάρα πολύ θετική. Είμαι πάρα πολύ υπέρ όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, γενικότερα δεν θεωρώ ότι λείπει κάτι, δεν θεωρώ ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, δεν θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος ξέρει να ασχοληθεί έστω και λίγο θα αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Τώρα αν ε, κάποιος ανήκει σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι εγώ θέλω την εφαρμογή μου να δουλεύει άψογα, και να είναι η, η ίδια η εφαρμογή. Δεν θέλω να μπαίνω σε καμία σελίδα, δεν θέλω να κάνω τίποτα, θέλω μόνο την ευκολία, τέτοια. Οκ, okay, δεν θα πάρετε τέτοιο κινητό. Υπό άλλε συνδίκε όμω και για όλου του υπόλοιπου οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα, αυτό δουλεύει άψογα. Η προσωπική μου εμπειρία είναι thumbs up, δηλαδή θα αγόραζα σίγουρα κι άλλο κινητό εφόσον υποστηρίζει 5G, γιατί ας πούμε το καινούργιο το Huawei, το Nova που βγήκε το 9, δεν υποστηρίζει 5G, όχι γιατί το chipset δεν το υποστηρίζει, ο επεξεργαστής δηλαδή, αλλά γιατί λόγω των κυρώσεων που έχει υποστεί η Huawei από την Αμερική, δεν μπορεί να το ενεργοποιήσει. Κάτι απαγορεύει όσον αφορά τις άδειε να το κάνουν. Άρα, θα αγόραζα ξανά κινητό ή κάποιο από τα κινητά που κυκλοφορούσαν ήδη και υποστηρίζουν 5G, σίγουρα. Θα αγόραζα ένα από τα καινούρια. Όχι, αλλά δεν θα αγόραζα για το 5G, όχι για όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα δουλεύουν κανονικά. Η συνολική λοιπόν εμπειρία μου, η συνολική μου αίσθηση χωρί τα Google Services είναι ότι δεν μου λείπει τίποτα. Δεν έγινε και κάτι που δεν έχω Google. Θέλω να ψάξω κάτι. Ανοίγω το browser και μπαίνω. www.google.gr. Δουλεύουν όλα, ψάχνει τα πάντα, είμαστε έτοιμοι. Ε, κάποια από τι εφαρμογέ που έχω εγκατεστημένε πρέπει να κάνει παραπομπή από σελίδα σε εφαρμογή, μου τη δουλεύει. Δηλαδή, α πούμε, μπαίνω στην Amazon ή μου στέλνει κάποιο email η Amazon και το πατάω για να το δω, αυτό το email θα μου το ανοίξει την εφαρμογή κανονικά. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ε, στις τράπεζες έχω κανονικότατα την εθνική. Έχουν ήδη βγάλει την εφαρμογή για Huawei κινητά από το App Gallery, οπότε δουλεύει κανονικότατα. Η Eurobank δουλεύει κανονικότατα. Η Alpha Bank, από ό,τι ξέρω, δεν έχω. Απλά έχω δει την εφαρμογή ότι δουλεύει κανονικά. Η μόνη που έχει πρόβλημα είναι η τράπεζα πυραιός, η οποία σου πετάει μήνυμα και σου λέει ότι δεν μπορεί να δουλέψει γιατί χρειάζεται τα Google Services. Σε επικοινωνία που είχαμε του ήταν το ότι και καλά το δουλεύουν και θα το φτιάξουν βλακίε. Δεν νομίζω ότι θα το φτιάξουν ποτέ. MyCosmote κανονικά. My Vodafone κανονικά. My Wind κανονικά. Fair 2 go κανονικά. WhatsApp κανονικά. SeeYou κανονικά. Ε, η Food επίση κανονικά. Εγώ προσωπικά έχω εγκαταστήσει και την Domino's Pizza η οποία υπάρχει κανονικά. Έχω εγκαταστήσει και το box, απλά το έχω εγκαταστήσει λίγο με πλάγιο τρόπο μέσω του Petal Search uh, που σας είπα. Gen Airlines παίζει κανονικά. Έχω εγκαταστήσει επίση το Athena Card που είναι η εφαρμογή του ΟΑΣΑ, δηλαδή των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Δουλεύει κανονικά, διαβάζει κανονικά τα εισιτήρια, μπορείτε να κάνετε, να κάνετε αγορά και φόρτωση εισιτήριων κανονικότατα, το έχω κάνει. Στα εισιτήριά σα, γιατί η συσκευή ούτω ή άλλω έχει NFC, άρα δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα και σε αυτό. Booking, Hotels, Ryanair, Sky Scanner, e, Hotels Combined παίζουν όλα κανονικότατα. Γενικότερα δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, δεν θα σας βγάλει κάποιο θέμα. Οι εφαρμογές που δεν μπορούν να παίξουν, αν πάτε και τις ψάξετε στο Petal Maps, θα σας βγάζουν μια σημείωση και θα σας λέει ότι δεν είναι συμβατή με τη συσκευή ή κάτι βγάζει σαν, σαν ε, ότι δεν μπορεί να παίξει, πιθανότητα να μην μπορεί να παίξει, κάτι τέτοιο σας βγάζει ή και να εγκατασταθεί όταν θα πάτε να την ανοίξετε θα σα πετάξει μήνυμα είτε με το που την ανοίξετε, είτε τη στιγμή που θα λογάρετε, που θα σα λέει ότι δεν μπορώ να δουλέψω χωρί Google Services. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά τα κινητά χωρί ε, Google Services τη Huawei. Είναι πάρα πολύ θετική. Συνολικά, σαν εταιρεία, έχω πάρα πολύ θετική εικόνα γιατί έχουν πάρα πολύ καλό service που είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε όταν αγοράζουμε μία συσκευή. Γιατί, αν χρειαστεί κάτι, εκεί θα πάμε. Ό,τι θέλετε, μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια. Έκλεισε και το φως από εδώ πέρα, άρα ίσω και να με, να με βλέπετε λίγο να σκοτίνιασα. Αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι ο Γκριγκιτζιά τη καρδιά σα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε να περνάτε καλά. Μείνετε ασφαλείς. Ε, τώρα με τα καινούργια τα μέτρα που βγαίνουν, που κάνουν, που ράνουνε, δεν ξέρω τι να πω η αλήθεια είναι αληθιένη, γιατί και εγώ είμαι λίγο μπερδεμένο. Ωστόσο, το τονίζω και πάλι να προσέχετε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.